Hello guys, Βασίλισσα Ανίδης πάλι εδώ. Το ξέρω ότι έχω πολλές μέρες να ανεβάσω βίντεο. Περιμένετε. Το ξέρω ότι έχω πολλές μέρες να ανεβάσω βίντεο. Γιατί ήθελα να μου γράψετε comments για το Q&A. Και σήμερα είναι η στιγμή που όλοι περιμένατε. Θα κάνουμε το πρώτο μας Q&A. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι από 1 έως 10. Το ξέρω ότι θα είναι λίγες, αλλά όμως επειδή θα τις βλέπω από το tablet, γιατί κοιτάω και θα μπορούσα και θα τις βλέπω από το tablet, θα ρωτάω και θα απαντάω. Επειδή τις είδα και πριν λίγο, επειδή τις είδα και πριν λίγο τις ερωτήσεις, είναι 7 ερωτήσεις. Από την αρχή που είχα δύο, μια χαρά είναι. Επίσης τώρα, αν με ρωτήσετε μερικοί, ρε Δημήτρη, γιατί είσαι σήμερα με κίτρινα ρούχα. Γιατί αν ξέρετε αυτό το, εάν ξέρετε μερικοί, για ένα παιδί μιλάω που ξέρει. Πάμε στην ΑΕΚ Περιστερίου. Αν κάποιος είναι Ολυμπιακός δεν πειράζει, εγώ πάντως πάω ΑΕΚ, είμαι και ΑΕΚ, δεν ξέρω αν το έχω αναφέρει. Λοιπόν και τώρα ας ξεκινήσουμε με το Q&A. Για καθίστε να βρω τις ερωτήσεις. Μας έχει γράψει ένα comment, μας έχει κάνει μια ερώτηση ο Ανδρέας Σπάλης. PC ή console gaming, δηλαδή προτιμώ να παίζω στο PC ή σε κονσόλα, ενώ PlayStation, Xbox, τα πάντα. Εγώ προσωπικά, Ανδρέα, προτιμώ το πώς το λένε, console gaming, σε κονσόλα, γιατί μου αρέσει πιο πολύ να παίζω στην κονσόλα, παρά στο PC δεν έχω παίξει ποτέ, γι' αυτό σου απαντάω console gaming, γιατί ποτέ δεν έχω ξαναπαίξει ποτέ PC. Και στο τέλος του βίντεο θα σας κάνω και εγώ μια ερώτηση. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Πού είναι το. Να το. Ο Γεια σου Μάνο Γιώργος μου έχει κάνει μια ερώτηση. Πώς αποφάσισες να ξεκινήσεις το YouTube? Ρε Γιώργο, τι να σου πω. Το πώς αποφάσισα να ξεκινήσω το YouTube είναι απλό. Κάποιοι φίλοι μου είχαν γίνει YouTubers και επειδή το βασικό μου στο κανάλι μου είναι να κάνω gaming videos, δεν ήξερα πώς να το κάνω, πώς το ένα, πώς το άλλο, πώς να το ανεβάζω. Το ξέρω ότι είμαι λίγο γελίος γι' αυτό. Αλλά μου έδειξε ένας φίλος μου και γι' αυτό έχω ξεκινήσει το YouTube, επειδή μου αρέσει, δεν το κάνω για τα λεφτά, καλά και για τα λεφτά. Πρέπει να έχω 1000 views για 10 λεπτά, νομίζετε πως πληρώνομαι. Τέλος πάντων, το αποφάσισα να το ξεκινήσω γιατί χαιρόμουνα για αυτό που έκανα, μου άρεσε, το αγαπούσα, δεν ήταν κάτι τόσο κακό. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Τώρα εδώ πέρα μου έχει γράψει γνωστός μου, γενικά όλοι όσοι μου έχουν γράψει είναι γνωστοί μου, αλλά μου έχει γράψει μία, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι ερωτήσεις. Μου έχει κάνει δύο ερωτήσεις σε μία, οπότε είναι πέντε. Λοιπόν, ας διαβάσουμε μερικές από αυτές. Αυτή που μου έχει γράψει τόσες πολλές ερωτήσεις είναι η Μάρια Παγανή. Αν δεν την ξέρετε, ψάξτε το κανάλι της Μάρια Παγανή λέγεται, για να δείτε μερικά από τα βίντεάκια της. Έχει τρία βίντεο, αλλά μπορεί να ανεβάσει κι άλλα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. Ποιοι είναι οι στόχοι σου για το γυμνάσιο? Όπως καθενού παιδιού, να το περάσω. Εύκολη ερώτηση. Τι κάνεις όταν είσαι μόνος στο σπίτι? Αυτά δεν θα τα αναφέρω, αλλά θα σας πω. Ξέρετε εσείς.
ξέρετε. Αλλά όχι, δεν είναι αυτό που φαντάζεστε. Κάθομαι, παίζω PlayStation. Να, εκεί πέρα είναι το PlayStation. Έχω το controller εκεί πέρα. Αλλά πιο πολύ μου λέτε τώρα, εφού εσύ παίζεις PlayStation, γιατί δεν το ανεβάζεις? Γιατί ρε παιδιά, βαριέμαι. Συνήθως, αν το έχετε καταλάβει, τα περισσότερα βίντεο αυτά 7-8 βίντεο που έχω κάνει μέχρι στιγμής τώρα δεν είναι από το tablet, γιατί από το tablet γυρνάω για gaming. Γυρνάω από το κινητό. Γι' αυτό και σας λέω, γυρνάω το βίντεο από εδώ και κοιτάω τις ερωτήσεις από το tablet. Και αυτό που κάνω, εκτός ότι παίζω, καμιά φορά όπως και τώρα, ανεβάζω βιντεάκια, έτσι όσο έχω ελάχιστο χρόνο, γιατί έχω και τα αγγλικά, έχω και μπάσκετ όπως είδατε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Τολμάς να πάρεις άγνωστο νούμερο ή νούμερο που ξέρεις για φάρσα? Τίποτα, στο Γιώργο μιλάω. Δεν ξέρω αν το είπα, αλλά μου έχει γράψει τώρα στην επόμενη ερώτηση. Τολμάς να πάρεις τηλέφωνο άγνωστο νούμερο ή νούμερο που ξέρεις για φάρσα? Αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση. Δεν ξέρω αν το είπα και πριν, γιατί δεν θυμάμαι, γιατί το σταμάτησα τώρα για λίγο. Τολμάω να πάρω ένα νούμερο και που δεν ξέρω και που ξέρω. Αλλά όμως όχι, 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 αυτό που δεν ξέρω, όχι, όχι. Τολμάω να πάρω νούμερο που ξέρω για φάρσα. Αλλά sorry κιόλας, αυτό δεν είναι ερώτηση για Q&A, αυτό είναι πρόκληση. Γράψτε μου και comments για προκλήσεις, αυτό θα το βάλω σίγουρα. Να ξέρετε. Λοιπόν, αυτή η ερώτηση μου άρεσε πάρα πολύ. Όλες αυτές είναι από τη Μαρία Παγανή, να σας το λέω από τώρα. Να μην κάνουμε για να σας λέω η Μαρία Παγανή, τάδε, τάδε και μου... Αυτό. Λοιπόν. Τέλος πάντων, μου έχει γράψει τώρα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου αντικείμενο και γιατί? Το PlayStation, το 3 εννοώ. Και γιατί? Επειδή συνέχεια το χρησιμοποιώ, δεν χαλάει ποτέ για μένα. Αλλά σε λίγο το πιο ωραίο αντικείμενο μου θα είναι το PlayStation 4. Γιατί δεν ξέρω αν το έχω πει ανακοίνωση. Είναι... Δεν ξέρω, μπορεί να πάρω και PlayStation 4, μπορεί και να μην πάρω. Δεν ξέρω, αλλά και πάλι και με το PlayStation 3 που έχω εκεί βολεύομαι μια χαρά. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Okay. Εντάξει. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ τι θα έκανες αν ήταν τελευταία μέρα στον κόσμο? Αν ναι, τι? Τι θα έκανα? Θα πει... Εννοείς ότι θα πέθαινα την επόμενη μέρα? Ότι, α, μπορεί να καταστραφόταν ο κόσμος. Καλά, στο θέσουμε έτσι. Θα πήγαινα... Πού θα πήγαινα, ρε γαμώτ. Τελευταία μέρα και δεν ξέρω πού θα πάω. Ρε γαμώτ, εσύ. Γαμώτο. Μπορώ να σκεφτώ. Α, ναι. Επειδή έχω δει και σε μια ταινία και μ' άρεσε. Θα έπαιρνα όλα τα λεφτά που είχα... Και θα πήγαινα σε διάφορες χώρες, γιατί δεν έχω ταξιδέψει ποτέ έξω Ελλάδας. Θα πήγαινα σε διάφορες χώρες, Αμερική, Αγγλία. Αγγλία θα ήθελα πάρα πολύ να πάω, Παρίσι. Θα πήγαινα σε ένα ωραίο ξενοδοχείο, θα καθόμουν, θα είχα τα αποπληρωματάκια μου, τα φαγητά μου, την κρεβατάρα μου και θα κοιμόμουν. Και θα ξυπνάγα, θα πήγαινα σε παραλίες με γυναίκες. Τέλος πάντων, guys, sorry για αυτό. Θέλω να μου γράψετε στα comments, εάν θέλετε. Όχι comments, ρε καμό, πώς το λένε. Comments αν θέλετε για να κάνω Q&A 2, να μου γράψετε στα comments
αν θέλετε να κάνω να μου γράψετε στα comments αν θέλετε να κάνω Q&A 2 και γράψτε μου στα comments αν θέλετε να γράψω προκλήσεις, να κάνω προκλήσεις και αν ναι, γράψτε μου και comments για να κάνω για να κάνω, να μου γράψετε 2 προκλήσεις και να μου λες. Όπως εδώ πέρα η Μαρία Παγανή, αυτό ήταν πρόκληση. Τολμάς να πάρεις τηλέφωνο άγνωστο νούμερο ή νούμερο που ξέρεις για φάρσα. Αυτό είναι πρόκληση. Αν θέλετε να γυρίσω βίντεο προκλήσεων, θα το γυρίσω και θα το βάλω στα βίντεο με τις προκλήσεις, εάν θέλετε. Κάντε ένα like, ένα subscribe και καλό βράδυ. Δεν ξέρω, νύχτα είναι δύσκολα. Σπαθώ, κάντε ένα like, ένα share και ένα subscribe και μία εγγραφή στο τέλειο μου κανάλι. Εν τω μεταξύ, το είπα το subscribe. Subscribe για κάποιους αν δεν ξέρετε σημαίνει εγγραφή. Οπότε, γεια σας. Τι λέω. Τα λέμε μία άλλη φορά στο κανάλι του Βασίλη Ταλατανίδη.